Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο συνέστημα από το να βλέπεις μικρά παιδάκια να τρέχουν, να παίζουν, να γλεντούν, να χαίρονται το κάθε δευτερόλεπτο της ζωής τους. Μικρές φατσούλες να γελούν. Γιατί αυτή είναι η ζωή τους, αυτή πρέπει να είναι η ζωή τους. Τραγούδι, αλάνα, χαρά. Κι όμως σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν μικρά παιδάκια που το μόνο που βουίζει στα αυτάκια τους είναι ένας υπόκοφος, διακοπτόμενος τρομακτικός ήχος. Δεν ακούγονται παιδικά τραγουδάκια. Οι αλάνες έγιναν χαλάσματα, τα γέλα κλάματα, αεροπορική προσβολή. Γάζα, Ουκρανία, υπεριαλιστική πόλεμη. Χιλιάδες παιδάκια, χιλιάδες γυναίκες, άμαχος πληθυσμός φαγιάζεται για το καπρίσιο πιον των Ιμπιαλιστών, των αστικών τάξεων. Ποιο θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Ανταγωνισμοί, χρήμα, πλούτη, κέρδο. Τα δικά του δικά του και τα δικά μα πάλι δικά του. Και οι λαοί, τι κερδίζουν οι λαοί, ο λαό Παλαιστίνη, του Ισραήλ, τη Ουκρανία, τη Ρωσία, τι κερδίζουν. Τίποτα δεν κερδίζουν. Σάκο του μπόξ. Η Πανάτο Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία, Ρωσία και είναι από την άλλη. Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συμμαχία τη Ευημερία, τη Ειρήνη, τη Δημοκρατία, του Δικαίου. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Μια λικοσυμμαχία είναι υπορμά χωρίς συνδυασμό, διψασμένη, πεινασμένη να πάρει τα πάντα που δεν διστάζει να στηρίξει ή να συμμετέχει στους συμπεριαλιστικούς πολέμους. Και αυτό κάνει. Τα αστικά κράτη αποφάσισαν. Μέσα και η Ελλάδα. Φτιάξτε όπλα. Περισσότερα όπλα. Αυτά χρειάζεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπλα χρειαζόμαστε. Ακούτε. Όπλα. Έτσι ο Μπράουν ο Φίσερ και ο Κράφτ, αχώριστη γίνανε, έφτιαξαν τραστ. Και η Ελλάδα, η χώρα μα, τι κάνει η χώρα μα. Το 1992, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, συνασπισμό, ο πρόγονος του ΣΥΡΙΖΑ, το παιδάκι και τη Νέα Αριστερά και πολιτική άνοιξη του Σαμαρά, υπερψήφισαν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Μόνο το ΚΚΕ αντιτάχθηκε στεναρά και την καταψήφισε. Η ταφόπλακα μπήκε. Ο λαό μα μόνο είδε. Εργασία όταν υπάρχει, με συνθήκε γαλέρα, μισθή και συντάξει πείνα και καθυλωμένη, υγεία και παιδεία που για να τα έχει πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι μέσα στη τσέπη, δικαιώματα όλο ένα και λιγότερα, αυτή είναι η ευημερία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ωραίο περιτύλιγμα απ' έξω και ένα αντιδραστικό περιεχόμενα μέσα. Σήμερα η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με τη σιωπηρή ανοχή ή και τη φανερή στήριξη όλων των άλλων αστικών κομμάτων, στιγνά και αδυσόπιτα, στέλνει ολοένα και περισσότερα όπλα στην αντιδραστική κυβέρνηση του Ζελένσκι. Απαγορευμένα όπλα που κατακαίουν τη σάρκα του ανθρώπου, λευκός φόσφορος, του άμαχου πληθυσμού, των μικρών παιδιών, εμπλέκουν ολοένα και περισσότερο τη χώρα μας σε περιπέτειες και μας καθιστούν στόχο αντιπίνων. Συμμετέχει με πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί? Για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εφοπλιστών, όχι τα συμφέροντά μας. Βάζει πλάτη στο κράτο δολοφόνο του Ισραήλ, στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Ο ελληνικό λαό γνωρίζει πολύ καλά από πόλεμο, από φτώχεια, από προσφυγιά. Γνωρίζει ότι τα παιδιά τη Παλαιστίνη και τη Ουκρανία, εάν το επιτρέψουμε, δεν θα ξαναγελάσουν. Δεν έχουν σχολιά για να μάθουν γράμματα. Δεν θα γίνουν καλά. Δεν έχουν νοσοκομεία για να γίνουν καλά. Δεν έχουν μέλλον. Οι αστικέ κυβερνήσει των κρατών τη Διακρατική Συμπεριελιστική Συμμαχία Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνουν να ανθίσει το χαμόγελο στα χείλη του. Το μόνο τραγούδι του είναι το κλάμα του. Και εμεί τι κάνουμε εμεί, Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Εμεί έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τα πάντα. Οι λαοί έχουν τη δύναμη να κάνουν τα πάντα να ανατρέψουν τα πάντα θα κάνουμε το επόμενο βήμα. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές για ένα καλύτερο μέλλον τους. Με ένα ισχυρότερο ΚΚΕ και στο Ευρωκοινοβούλιο ο λαός μας θα πάρει ανάσες. Θα γίνει η φωνή του λαού μας, θα το πληροφορεί, θα τον ενημερώνει μπροστάρι στους αγώνες για το αύριο που μας αξίζει. Πρέπει να τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε και για να μπορέσουμε στο σήμερα να πούμε στον Πέτρο στον Γιώχαν και στον Φράνς τι είπε ο Μάρξ ώστε σαν ήρωες να διαλύσουν τα τάνξ. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.